λέει σήμερα, αν το θυμάμαι σωστά και το πω καλά, εμμυροφόρε γυναίκες επί όρθρου βαρθέως επιστάσε προς το μνήμα εύρων άγγελων καθήμενων επί το λίθον. Και αυτός προφθεξάμενες αυτές ούτως έλεγε: τι ζητείτε τον ζώντα μετά τον νεκρό? Τι θρηνείτε τον άφθαρτον ως εν φθορά? Απελθούσε κηρύξατε τις αυτού μαθητές. Ολόκληρη θεολογία, έτσι. Μόνο αυτές οι πρωτασούλες είναι ολόκληρη θεολογία. Σε αυτό εδώ το σημείο που βρισκόμαστε, μέσα στον ναό της Αναστάσεως, στον τάφο του Χριστού, αυτές οι γυναίκες, μαζί με την κυρία Θεοτόκο, τη μητέρα του Κυρίου μας, όπου βάσει του Αγίου Γρηγορίου του Γρηγορίου του Παλαμά, αυτή ήταν η πρώτη που είδε τον Κύριο, απλώς επειδή τότε θα λέγανε, α, εντάξει, η μαρτυρία της μητέρας του ότι είδε αναστημένο τον Κύριο, πώς θα μετρούσε, εφόσον ήταν η μητέρα του. Γι' αυτό και ο ένας ευαγγελιστής το λέει με τα φόβου και χαράς, είδαν φόβου η Μαγδαληνή, Αγία Μαρία Μαγδαληνή, και χαράς Παναγία. Και έτσι υπάρχει μια καταπληκτική ανάλυση από τον Αγίο Γρηγόριο τον Παλαμά. Τέλος πάντων, η Παναγία μας τον είδε πρώτη και έπειτα η Αγία Μαρία η Μαγδαληνή, η οποία πήγε και ενημέρωσε, κήρυξε την Ανάσταση του Χριστού, ενημέρωσε τους μαθητές. Εκ παραλλήλου σας δείχνω και προσκυνήματα και έχουμε την... Είναι η Απόστολος η Αγία Μαρία Μαγδαληνή, την οποία και θαυμάζω απεριόριστο. Λοιπόν, βρισκόμαστε τώρα αυτή τη στιγμή στο σημείο όπου έβαλαν τον Κύριο σε αυτό το σημείο έβαλαν τον Κύριο και τον χτυπούσαν οι στρατιώτες, οι Ρωμαίοι, οι οποίοι με βάρδιες τον χτυπούσαν τον Κύριο. Δεν θυμάμαι πόσες δεκάδες άνθρωποι τον χτυπούσαν αλίπητα. Υπάρχει μια καταπληκτική ανάλυση ενός, νομίζω, του μεγαλύτερου ιατροδικαστή της χώρας μας, ο οποίος αναλύει τα πάθη του Κυρίου ιατρικά και αυτά τα οποία λέει καταλήγει φυσικά στο συμπέρασμα ότι ένας άνθρωπος από την ανατομία του και από τη φύση του δεν θα μπορούσε να τα αντέξει. Γι' αυτό και τα άντεξε ο Θεάνθρωπος. Υπάρχει έτσι ποικιλία στα συναισθήματα. Τη μία έχεις χαρά, την άλλη έχεις λύπη. Είναι αυτή η χαρμολύπη λεγόμενη. Νιώθεις αυτή την... πώς να το πω, τη χάρη του ναού. Όπως και να το κάνουμε, ό,τι και αν συμβαίνει εδώ μέσα, όσες αιρέσεις κι αν δυστυχώς υπάρχουν, μιλάμε για το πιο ιερό σημείο της γης. Εδώ. Είναι συγκλονιστικό να βρίσκεται εδώ πέρα ένας άνθρωπος ο οποίος με τη δύναμη του Θεού και κάνοντα το σταυρό μου κατέχει ένα μέρος της πίστης μας, γιατί, της πίστης μας, γιατί όσο ζεις μαθαίνεις και ποτέ δεν στερεύει η γνώση στην Ορθοδοξία, αλλά όταν ξέρεις και βρίσκεσαι εδώ που έχουν εξελιχθεί τα γεγονότα τα οποία τα έχεις μελετήσει και αγιοπατερικά, είναι σε κάτι το οποίο
δεν μπορώ να σας το μεταφέρω. Μόνο όσοι έρθετε εδώ θα το καταλάβετε και όσοι έχετε έρθει εδώ θα το γνωρίζετε. Δεν ξέρω αν καταφέρω να φτάσω στο Γολγοθά. Υπάρχει ουρά. Είναι σχεδόν ανέφικτο νομίζω. Βασικά τώρα που το βλέπω θα το προσπαθήσω γιατί θέλω να σας δείξω και άλλα πράγματα. Είμαι πραγματικά ευγνώμων στο Χριστό μας που έχουν έρθει έτσι τα πράγματα στη ζωή μου που βρίσκομαι εδώ. Παρότι στην αμαρτία και εδώ και παντού, ακόμα και σε ένα σπήλαιο να πάει ένας άνθρωπος να κλειστεί, ακόμα και εκεί θα τον πειράξει ο πονηρός και όπου και αν βρίσκεται. Κάθε μέρα δυστυχώς προδίδουμε τον Χριστό, είτε με τις πράξεις είτε με τις σκέψεις μας. Αλλά αυτός μακροθυμεί. Είμαι στο Γολγοθά. Αυτά, δεν θέλω να σας κουράσω άλλο. Εύχομαι πραγματικά αυτό το βίντεο να σας έφερε νοερά πνευματικά εδώ. Σας εύχομαι από καρδιάς να βρεθείτε έστω και μία φορά στη ζωή σας. Είναι κάτι το οποίο δεν θα μπορέσετε να το συγκρίνετε ποτέ με τίποτε άλλο. Είναι για μένα ό,τι πιο όμορφο, πώς να το πω, έχει συμβεί για τη σωτηρία της ψυχής μου. Και άλλα βέβαια, δεν θέλω τώρα να πω ένα, δύο, να κάνω, πώς να το πω, να ιεραρχήσω και να πω ότι όχι, αυτό είναι καλύτερο, αυτό είναι χειρότερο. Η Ιερουσαλήμ υπήρξε για μένα βασικός παράγοντας σε πολλά πράγματα και μέχρι και σήμερα. Σας εύχομαι από τα βάθη της ψυχής μου να είστε όλοι καλά. Χριστός Ανέστη, πιστέψτε με, εδώ που βρίσκομαι δεν έχω πολλούς ανθρώπους να το πω αυτό και μου λείπει ο χαιρετισμός αυτός. Χριστός Ανέστη, ούτε καλησπέρα, ούτε καληνύχτα, ούτε Χριστός Ανέστη.